Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 64ο τεύχο του θρηλυκού Σκαραβέου. Είναι από τι συλλογέ Τετάρτη, όπου μείνανε μια μέρα πίσω που λέμε. Οπότε σήμερα Παρασκευή θα δούμε άλλε τρει συλλογέ. Να ευχηθώ σε όλου να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ βλέπω ωραίο τεύχο. Εντάξει, έχουμε το εσωτερικό κολόνα. Πώ μπορούμε να το πούμε αυτό. Με γενικά, εδώ πάντων, εσωτερική επένδυση. Και το πίσω τζάμι, όπου δεν είναι παράθυρο, είναι απλά τζάμι σταθερό. Ωραίο τεύχο φαίνεται αυτό και κάποια ακόμα κομμάτια που θα δούμε. Πάμε καλά, έχουν μείνει 36 τεύχη ακόμα. Θα ξεκινήσουμε αυτό σήμερα γιατί έχει φτιάξιμο. Ελπίζω να μην έχει δύσκολο φτιάξιμο να μας θεωρεί. Θα δούμε, ξεκινάμε με αυτήν την ε, συλλογή. Αυτό, α, και ένα μαύρο κομμάτι είναι οκ. Θα δούμε τώρα πού είναι να μπει το καθένα. Θα ανοίξουμε πρώτα μέσα να δούμε. Κάμε και μια βόλτα στο περιοδικό και να δούμε πού θα. Ωπα ρε! Ε, μα θέλει να φέρουμε και αυτό. Οκ, μα θέλει να φέρουμε και αυτό. Οπότε κάνουμε δουλίτσα και στα δύο σήμερα. Για να μα το δείχνει πίσω, ναι, θα κάνουμε δουλίτσα και σε αυτό. Αλλά τι είδου δουλίτσα θα κάνουμε σε αυτό. Α, τώρα έρχεται η ώρα να ενώσουμε αυτά εδώ. Κάτσε ρε, φίλε. Να παντρέψουμε στην ουσία γιατί τόσο καιρό νομίζω ότι δεν είχαμε κάνει δουλειά. Δεν είχαμε σταθεροποιήσει τα καθίσματα και αυτό το κομμάτι με το σασί και με αυτά. Οπότε νομίζω έρχεται η ώρα του μισό λεπτό να φέρω τα κομμάτια εκείνα. Οπότε. Τι καλά το είχαμε παρκαρισμένο αυτό το κομμάτι, τι θέλαμε να το βγάλουμε, είχαμε θεματάκι. Σκόνταψα, σκόνταψα. Σε κούτα τέλο πάντων έπεσα μια σχεδόν το σπίτι. Είναι γεμάτο κούτε και ασυνέστητα τώρα τα αναγλαστικά και αυτά δεν ξέρω. Απλά μου φύγει από το χέρι. Καλύτερα να κρατήσω αυτό και να εγώ. Εγώ εντάξει δεν έχω ανάγκη. Αυτό έπαθε ζημιά. Έσπασαν εδώ κάποια κομμάτια και αυτό και εδώ κάποια κομμάτια. Οπότε τα έβγαλα και αν φάμε καλά, εδώ είναι από τα πρώτα τεύχη. Ε, οπότε εδώ θα γίνει λίγο δουλίτσα. Εδώ αφήστε το, μην το κοιτάτε καθόλου. Εντάξει, εδώ στην ουσία αυτά τα δυο έβγαλα. Έσπασε ένα από αυτά που κρατούσαν τη ρόδα και αυτό εδώ. γιατί όπω έπεσε, ευτυχώ έπεσε πάνω εκεί και δεν έσπασε τίποτα άλλο. Τουλάχιστον από αυτά που μπορώ να δω εγώ. Ε, το είχα βάλει, το είχα τοποθετήσει αυτό. Τότε ακόμα το είχα βάλει. Μπορεί κακό γιατί και τότε και εδώ νομίζω είχαμε κάνει μια γκάφα. Ε, αν θυμάμαι καλά, αλλά το είχα πιάσει με κόλλα και νομίζω έπιασε. Όπω το είχα βάλει, εδώ κάτω έχει δυο γραμματάκια τα οποία πρέπει να μπουν εδώ ε, να περάσουν εδώ αυτά για να μπουν τρύπες και είχα σπάσει και αυτό βγήκε βασικά εδώ απ' την βίδα και δεν μπόρεσα να το ξαναβάλω ποτέ πίσω ε, οπότε το κόλλησα έτσι αν χρειαστεί να τα βγάλουμε για να τα ξαναβάλουμε δεν ξέρω αλλά από ό,τι είδα στις φωτογραφίες ε, από ό,τι είδα στις φωτογραφίες μας έχει να το έχουμε βάλει αυτό οπότε και δεν ξέρω γιατί ε, μα το έχει αυτό αλλά εντάξει εδώ βλέπετε που το έχει αυτό ήδη μέσα εδώ δεν φαίνεται αυτό εδώ να ξεπέζει να μην μπαίνουν καν εκεί αυτά. Δεν ξέρω, εδώ φαίνεται πω κάτι άλλο είναι. <laughs> δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει την κάφα, θα δούμε να μην μα βοηθήσει να βάλουμε το κομμάτι σήμερα και πώ το βγάζει ξανά εκείνο. Θα δούμε. Πριν πάμε στο, φτιάξιμο, στο σημερινό φτιάξιμο του σασίου που. Να. Όλο ρωτούσαμε για την τρίτη ρόδα, που βρήκε την τρίτη ρόδα, την τέταρτη ρόδα μάλλον και αυτά. Να τώρα έχει πάλι τρει ρόδε. Πασάτ, σειρά 3. Πιο ευρύ χώρο και με καλύτερε επιδόσει. Το Πασάτ, μπλα μπλα. Μοντέλα, εσωτερική χώρη, οικονομική και άψογα φτιαγμένη. Η σειρά 3 ήταν η πρώτη με εγκάρσιο κινητήρα. Οκ, okay. λοιπόν, εδώ πληροφορίε για το Passat, εντάξει, η σειρά 3 είναι η εκδίαση κινητήρα. κινητήρα αναλυτικέ πληροφορίε για αυτό το μοντέλο. Γιατί βλέπουμε γενικά την ιστορία τη Volkswagen. Η μπερλίνα των επιδόσεων το πίσω αριστερό παράθυρο. Και εδώ φτιάχνουμε, ναι, αυτό που λέγαμε ότι εδώ όπω είναι τώρα αυτά, παράθυρο. Γιατί το λέει παράθυρο. ανοίγει, αυτό θα ανοίγει. Δεν ξέρω, άμα έχει καμιά κίνηση και κουνιέται και ανοίγει. Οκ, okay, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Πρώτα φαίνεται να ξεκινάμε με αυτό που είχαμε κάνει στο. Το σασί γενικά την κατασκευή που είχαμε φτιάξει αρκετά παλιότερα. Κάτσε να ανοίξω όμω λίγο τα κομμάτια μια. Από ό,τι φαίνεται πρώτα δουλεύουμε εκεί και αυτό εντάξει ήταν χήμα μέσα εδώ, δεν ήταν μέσα στην καρτέλα. Μήπω το προσθέσανε μετά τίποτα. Δεν ξέρω, ή ξεχάσαμε να το δώσουμε εκείνο. Πάμε να το δώσουμε τώρα. Τι βίδε θέλει να το βάζουμε τώρα εδώ. Τα πίσω κάρτερ στη θέση. Μπλα μπλα μπλα. Πού μα δίνει όμω AP. Εδώ θέλει AP βίδε. Οι οποίε AP είναι εδώ. Αυτό το κάνω στην άκρη για την ώρα για να τελειώσουμε εκείνο. Γιατί νομίζω ότι δεν θα μα χρειαστεί άλλο εκείνο. Θα βγάλω δύο AP βιδάκια. Όπου... Μόνο για αυτό το κομμάτι. Έγινε η ζημιά σήμερα. Μόνο για να κουμπώσουμε αυτό το πλαστικό. Και τώρα πότε θα γίνει εκείνο, γιατί πρέπει να βρούμε τα δέστο κάθεται. Για να το καλά, είχαμε την μια τη Νιάτι ρόδα. Τώρα κάθε και μου σπάει τα νεύρα. Καλά το είχαμε μοντάρι, τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε γιατί είναι από τα παλιά τεύχη. Και θα τα βρούμε και να τα τεύχη. Θα πρέπει να κολλήσω τα σπασμένα κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω να τα βρω εδώ γιατί έχει. κάτσει έτσι στραβά ρε. έχει ανοίξει. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Τέλο πάντων, δεν, δεν ξέρω, το βλέπω πολύ ευθεία. Το βλέπω λίγο στραβό αυτό πίσω. Το βλέπω λίγο να γέρνει προ τα αριστερά. Αλλά εδώ η χώρη μα δεν είναι και για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα που μας θέλει να το βάζουμε αυτό, στην ουσία τι κρύβει εδώ. Πω, δεν θα μα αφήσει να το βάλουμε. Δε τώρα εδώ με αυτά που είχα βάλει. Α, όχι, όχι, μια χαρά το έβαζα ανάποδα. Το έβαζα ανάποδα, παιδιά. Πω, το έβαζα ανάποδα. Όχι, όχι, τι καλά. Βλέπετε αυτέ τι δύο εδώ που έχει. Μία εδώ και μία εδώ θα φανεί τώρα αυτή εδώ, τόσο κοντά που είναι. Εδώ, τη μαύρη τρυπούλα να φαίνεται, εδώ που ακουμπάει το κατσαβίδι. Αυτό έρχεται να μπει ανάποδα. Ευτυχώ μπαίνει ανάποδα, αλλιώ δεν θα μπορούσε να μπει. Και το έβαλα πριν και λέω δεν θα μπορέσει να μπει, αλλά έτσι ανάποδα θα μπορέσει να μπει σχετικά. Πε μου, τι θα μπει, ναι. Εδώ και εδώ. Ναι, κάπω έτσι. Έρχεται να κάτσει αυτό σαν καπάκι στην ουσία να ολοκληρώνει αυτά τα πίσω εδώ. Και οι μόνε βίδε που θα βάλουμε θα είναι εκείνε οι δύο που θα το κρατάνε εκεί. Πε μου ότι θα τα αφήσει να κλείσει όμω και δεν θα μα εμποδίσουν ε, τα καθίσματα. Στη φωτογραφία το δείχνουμε αυτά. Ε, έχει συγκεκριμένο τρόπο, μόλι το βάλουμε με συγκεκριμένο τρόπο, ε, θα κάτσει καλά. Θα κουμπώσει κανονικά. Πρέπει στην ουσία αυτά εδώ να είναι από πάνω. Βλέπετε, αυτό εδώ το τετραγωνάκι να είναι από πάνω. Έχει εδώ ειδική σαν υποδοχή, α πούμε, και αυτό είναι από πάνω. Και έρχεται και το κουμπώνει και από εδώ μεριά. Και μόλι το κουμπώσουμε καλά, κάθεται. Γι' αυτό δεν μου καθόταν πριν. Τώρα, εντάξει, τώρα κάθεται και τελείω καλά. Αλλά μόλις μπουν οι βίδες πιστεύω να γίνει πένα Κάτσε ξανά να δοκιμάσουμε Να βάλουμε τις βίδες τώρα που έκατσε καλά Γιατί όπως το βάζα πριν φάνηκε ότι κάτι δεν το αφήνει να κουμπώσει Κάτι το σηκώνει πάνω Και ο Σκαραβέος δεν μα συνηθίζει σε τέτοια πράγματα Όλα συνήθω κουμπώνουν αρκετά κομπλέ Εντάξει τώρα Ειδικά προ το τέλο, θα έρθει να παντρεύσουμε αρκετά κομμάτια. Αν κάτι είναι λίγο στραβωμένο, λίγο έτσι, λίγο αλλιώ, ε, εκεί μπορεί να μα λίγο. Αλλά εντάξει, θα δούμε και αυτέ οι βιδούλε είναι λίγο πιο μικρέ γι' αυτό και ζορίζουν εδώ. Οπότε, μάλλον με το κατσαβίδι του Delorean, όπου έχει λίγο πιο μικρό κεφάλι, δεν ξέρω. Το άλλο λίγο μα ζόρισε και δουλεύει η ανάρτηση. Κανονικά, βλέπετε ότι δουλεύει η ανάρτηση. Εδώ η μία τουλάχιστον φάνηκε να μπει και παίζουμε ότι θα βάλουμε και την άλλη. Πού είναι, ρε, καλά, καλά. Δεν βλέπω που είναι το τρυπάκι εδώ, ε, η τρύπα είναι μέσα εδώ όπου πες μου ότι θα μπει, Γιατί φάνηκε να παίρνει λίγο στραβά, αλλά α κάτσει. Μια σαν καπάκι, πώ το λέει αυτό, Βάση στηρίξη, όχι ε, επένδυση του πίσω αριστερού κεντρικού πλαισίου, Ε! εντάξει αυτό ε, επένδυση του πίσω αριστερού κεντρικού πλαισίου, ξέρω εγώ, εντάξει. Πε μου, του πάσαμε και εδώ τίποτα, Γιατί και εδώ το βλέπω πολύ να παίζει. Όχι, εδώ απλά δουλεύουν οι αναρτήσει του κανονικά και ωραία. Ναι, αυτό μόνο εδώ, τζάμπα δηλαδή, φέραμε εδώ τώρα, κάναμε και πολλέ ζημιέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, μπήκε έτσι εδώ πίσω, αυτό φαίνεται πιο ολοκληρωμένο έτσι, πιο ωραίο τώρα. Πιο δεμένο τουλάχιστον. Νομίζω ότι κάτι άλλο εδώ δεν θα μα ζητήσει να κάνουμε. Οπότε μπορεί να κάνει στην άκρη, μέχρι να βγάλουμε άκρη και να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε τώρα στα ωραία κομμάτια, όπου έχουμε να κάνουμε με το μέσα. Με το αμάξωμα. Θα βάλουμε εδώ παράθυρο και τέτοια. Μέσα αυτό εδώ, πώ θα το λέει, δεν ξέρω. Τι να φτάρει. Α, νόμιζα αυτό ήταν ένα κομμάτι, ρε. Ήταν όντω όχι, ήταν δύο κομμάτια. Μέσα εδώ, ου, oh, έχουμε να βάλουμε βιδούλε εδώ. Mm, το τζάμι, oh, το, πιάσα ήδη, θα το πιάσω άλλο. Ήδη το λέρωσα αρκετά το τζάμι. Ah, θα χρειαστεί όμω, τι δεν θα το πιάσω άλλο. Παίρνουμε αυτό. Και όπω είναι τώρα αυτό, τι λέει το μπύρο περιστροφή. Α, ah, πες να δουλεύει άρα και αυτό το παράθυρο εσύ. Ε, e, δεν ξέρω. Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Πες να δουλεύει και αυτό, παιδιά, να μπαίνει έστω προς τα μέσα. Το L είναι τα αριστερό, δηλαδή έτσι πε να δουλεύει και αυτό και να μπαίνει προς τα μέσα να κάνει αυτή την κίνηση. Οκ, okay. θα το δούμε όμως για σιγουριά, δεν ξέρω γιατί για να το λέει εδώ. Το βάζουμε αυτό στην ουσία απλά το αφήνουμε κάπως έτσι. Προσοχή, μη φύγει, αν και όχι εντάξει και να φύγει δεν θα σπάσει καλά, εντάξει δεν είναι και τζάμι. Πλαστικό είναι, αλλά λέμε τώρα, πες ότι το αφήνουμε εδώ, αφού το βάλαμε, γιατί δεν μας τα δίνει στην ίδια μωρέ. Α, και τώρα στην ουσία βάζουμε αυτό που απλά θα το κρατάει πάνω. Έλα ρε φίλε και τώρα εδώ φαντάζομαι τις άλλες βίδες όπου θα σφίγγουν εσύ Πλαστικό της BP που έχουν και λίγο κεφάλι CP Όχι, άκυρο CP έχουμε και άλλες βίδες Πλαστικό Βασικά οι περισσότερες σε πλαστικό βιδόν Δεν μόνο αυτές είναι βιδόν σε μέταλλο και είναι μόλις μία Για να έχουμε δύο Λογικά μόλις μία θα βιδώσει σε μέταλλο Και τώρα στην ουσία Πες ότι το κρατάμε αυτό Έλα ρε Εδώ Πείτε ότι αυτό το κρατάμε ας πούμε εδώ Να έρθει το πυράκι εκεί να κάτσει μέσα να μπει εδώ στι υποδοχέ που έχει. Θα ρωτήσουμε μετά και απλά θα βάλουμε αυτό εδώ πάνω για να το κρατήσει το παράθυρο και στη θέση του. Και είναι λίγο. Είναι λίγο μικρούτσικο. Λίγο πλαστικά και λίγο μικρούτσικο. Και φοβάμαι ότι αυτό. Αν παίζουμε πολύ με το παράθυρο, να μην το κρατήσει και πολύ. Αλλά. <χι> θα δούμε. Κάτσε να το σφίξω να το σταθεροποιήσω για την ώρα. Βάζω τη μία βίδα. Θα βάλω και την άλλη. Να το κάνουμε λίγο πιο σταθερό για την ώρα, αλλά. Είναι πλαστικάκι, λίγο μικρουτζικάκι, δεν ξέρω πόσο θα... Μακάρι να κρατήσει. Μακάρι να κρατήσει. Αλλά λέμε τώρα. Εδώ κάτσε να σφίξουμε και αυτήν. Σκαργάρω μια για τις δύο. Εδώ και τώρα αφού έσφιξε, έσφιξε λίγο στραβά. Α, όχι, άμα το κάνουμε το χέρι μας. Ε, λίγο αριστερά-δεξιά το παίρνει να κάνει. Δεν χρειάζεται πολύ να μην το σπάσουμε. Αλλά μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση να μπαίνει προ τα μέσα, προ τα έξω. Οπότε λογικά και τα πίσω παράθυρα όταν δούλευαν, απλά δεν ανακατεβαίναν. Απλά το έκανε κάποιο προ τα μέσα, το άνοιγε έτσι, μάλλον. Ε, θέλω να πιστεύω. Κάτι άλλο που να έχουμε να κάνουμε εδώ, νομίζω πω. Τι μα λέει, κάτσε. Ερχόμαστε απλά και παντρεύουμε αυτά τα δύο κομμάτια. Οπότε όπω είναι τώρα αυτά, στην ουσία αυτά τα δύο μικρούτσικα κομμάτια που απλά ερχόμαστε και τα βάζουμε ε, έλα. Εδώ μέσα, αλλά δεν τώρα. Λόγω παχιά βαφή γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πες μου ότι το σπάσα. Όχι. Δεν το σπάσα. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Εδώ. Το ερχόμαστε και παντρεύουμε τα δύο κομμάτια. Απλά το περνάμε αυτό μέσα από την τρύπα που έχει το κομμάτι. Όχι καλύτερα. Ούτε βλέπω να χρειάζεται κάποια σφιξίματα. Κάποια αυτά. Και τώρα κάτσε. Τι μα βάζει να κάνουμε εδώ. Όπω είναι αυτό. Α. Οκ. Okay. Και το φέρνει. Πώ θα το φέρουμε τώρα, εδώ θέλω να το γατζώσουμε αυτό εδώ. Βλέπετε που έχει σαν. Ε, εδώ που είναι λίγο πιο εξογκωμένο. Και σε αυτή την τρύπα, στην ουσία αυτό ερχόμαστε και το γατζώνουμε μέσα εδώ. Αλλά πώ το βάζει τώρα για να μην το σπάσει κιόλα. Λίγο να το. Γιατί λόγω παχιών στρώσεων βαφή, μάλλον δεν θα μα αφήσει τώρα. Πε μου ότι μπήκε και δεν έσπασε, ναι. Μπήκε και δεν έσπασε χωρί πολλά πολλά. Αυτό πες να είναι τίποτα για να κρατιούνται. Δεν ξέρω, πώ μα το λέει αυτό. Βάση στήριξη, ο πύρο, το επάνω πει, να μου το χερούλι. Χερούλι πάνω στο να δείξει ναι, χερούλι το λέει. Χερούλι γιατί, για να κρατιούνται λογικά. Απλά για να πιαστεί κάποιο από εκεί, γι' αυτό πρέπει να είναι αυτό. Οκ, okay. ωραίο. Για να το λέει έτσι και χερούλι, μάλλον αυτό σημαίνει. Το παράθυρο δεν μου αρέσει έτσι που παίζει τόσο πολύ, αλλά τέλο πάντων. Αυτό φτιάξαμε πρακτικά εδώ και τώρα έρχεται ώρα να το βάλουμε, έρχεται να το βάλουμε πάνω στο αμάξωμά μας και αυτά οπότε να φέρω λίγο το Air Plus το είχα φέρει κοντά να το έχω γιατί αν δουλεύαμε πάνω εδώ για να μην το γρατζουνίσουμε το αμάξιο. πάνω τώρα τα κομμάτια που έτυχε κάτι να σπάσει μέσα και αυτά δεν με πειράζουν τόσο αυτό που θα με πειράξει ιδιαίτερα είναι να έχουμε γκάφε και γρατζουνιές έξω το μοντέλο μας από έξω τα φαίνεται τώρα τα μέσα μέσα αυτά πες μου δεν θες να είναι όχι ήταν σκονίτσες γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το βάψιμο του είναι εξαιρετικό και το θέλω να είναι πένα και εδώ έχουμε τώρα το L, όπου το L ποιο είναι, πες ότι τώρα το κρατάμε ανάποδα, πρέπει να είναι από εδώ το L, γιατί τώρα όπως είναι ανάποδα είναι δεξιά, το αριστερά θα είναι μόλις έρθει κανονικά και πως το περνάμε τώρα, το περνάμε σε τι φάση τώρα εδώ, τι μας δίνει να κάνουμε, όχι δεν νομίζω, να το περνάει σε απλά το φέρνουμε και θα κουμπώσει εδώ, αλλά γιατί δεν μου κουμπώνει τώρα, κάτσε λίγο να κλείσουμε τη ρόδα, για να δοκιμάσω έτσι να το δω μια και εγώ Για να το δείξω και σε εσά. Ναι ναι ούτε τσιρταρωτώ ούτε τίποτα Έχει εδώ κάποιες συγκεκριμένε τρύπε Και από ό,τι βλέπω θα χρησιμοποιήσουμε ε, Τρεις, τρεις τρύπε. Μία θα είναι αυτή Μία θα είναι αυτή και μία αυτή Νομίζω Νομίζω ότι αυτές τις τρεις τρύπε μόλις θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε Και απλά το φέρνουμε πρακτικά εδώ Τώρα νομίζω που το κατάλαβα μπορώ να σα το δείξω και σε εσά λίγο. Αλλά θέλω να το βλέπω και εγώ και εσεί. Τώρα πώ θα γίνει αυτό, στην ουσία μέσα από αυτές τις τρύπες περνάνε... Α, γιατί δεν περνάει παραπάνω. Πρέπει να περάσει όμως πρώτα το πάνω, τίποτα. Ή μέχρι, μέχρι, ένα σημείο να περάσει, δεν ξέρω. Από εκεί φαίνεται να μπήκε και, και από εδώ. Γιατί πάλι από εδώ πρέπει να περάσει από κάτω. Έχει εκεί μια έτσι εξοχή, οπότε πρέπει να το χώσουμε λίγο μέσα από αυτό. Για να μπορέσει να μπει. Και αν τώρα βλέπουμε καλά τις τρύπες από έξω, ναι, είναι αυτές τις τρεις που λέγαμε εδώ. Βλέπετε αυτέ τι τρει τρύπε. Και εδώ τώρα φαντάζομαι ότι θα μπουν οι βίδε με το κεφάλι που ήταν η BP. Η BP νομίζω μόλι τρει. Πώ μα έχει μέσα, τέσσερι, ναι. Οπότε είναι αυτέ τι τρει. Εντάξει, μόλι μπει μια καλά, μετά δεν έχουμε θέμα. Και αυτό ανοίγει έτσι λογικά. Κάτσε, μην κάνει πειράματα. Πε, βάλω το μια και δε το μετά. Φαντάζομαι ότι Θα το βάλω μια και θα κάνουμε μετά τα πειράματα. Να δω προ τα πού ανοίγει και γιατί. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα ανοίγουμε προ τα μέσα ή προ τα έξω, πώ άνοιγε τουλάχιστον εκεί. Κάτσε να βγάλουμε τα τρία βιδάκια μα. Βίδε το βιδόν σε πλαστικό πάλι, απλά με κεφάλι για να πιάσουν όλο, όλο, όλα αυτά τα κομμάτια. Να το κρατήσουν όλο. Στην ουσία, αυτέ οι τρει βίδε θα το κρατάνε όλο αυτό. Με πια να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε καμιά συγκεκριμένη ιδέα από εδώ βγήκε ρε. Μπες ξανά. Εδώ, τώρα την έβαλα και την βλέπω καλά το είδατε δεν ξέρω αν φάνηκε που την φέρνουμε στα ίσα της γιατί άμα κάνει πως βγαίνει δεν θα, θα, χάσει και τη θέση του και τώρα πως το έβαλα να το σφίξω παίζει να χάσαμε τη θέση του αυτή ας πούμε φαίνεται να κάθεται πιο καλά μέσα εδώ τώρα το πιέζω εγώ και λογικά το βλέπετε που έρχεται λίγο πάνω κάτω κρατήστε το με το χέρι κόντρα από πίσω μην το πιέσετε έτσι και το σπάσετε γιατί άμα δεν κρατήσετε κόντρα από πίσω απλά μόλις πάτε να το βιδώσετε Μπορεί επειδή είναι πλαστικό να σπάσει. Δεν νομίζω ότι θέλει να το σφίξω παραπάνω. Θα σφίξω και την άλλη και νομίζω ότι είναι κομπλέ. Γιατί εδώ βλέπω ότι ήδη ζόρισε. Ε, και αυτή η μεριά μου άρεσε. Μ' αρέσει και όπω γίνεται από μέσα και η επένδυση και αυτά. Οκ, okay, αυτά τα τεύχη θα είναι λίγο. θα θέλουν λίγο την προσοχή του έτσι ιδιαίτερα να τα βάλουμε, να κάτσουν καλά, να κουμπώσουν όλα καλά και αυτά. Αλλά μόλι μπουν μέσα δεν ξέρω, μ' αρέσει. Βλέπετε. Όπα, α, του καθρέφει τον κόλλησε, αλλά δεν κόλλησε αυτό το κομμάτι το πάνω. Γιατί αυτό το κομμάτι, ε, αυτό το κομμάτι το κόλλησε. Αυτό το κομμάτι δεν έχει πάει πουθενά, το κόλλησα με κόλλα στιγμή, αλλά δεν κόλλησα. Πρέπει να κολλήσουμε και αυτό τώρα, ρε. Θα το βάλω και σε αυτό. Θα βάλω και σε αυτό το κόλα στιγμή και να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά τέλο πάντων για την ώρα. Κάναμε αυτό και πήγα να κλείσω το βίντεο τώρα κάπου στη μέση θα το προσθέσω αυτό, νομίζω είναι το τελευταίο βήμα. Πριν κλείσουμε θα προσθέσω αυτό το βήμα, ναι, είναι όντως το τελευταίο βήμα. Ε, γιατί βλέπω τι IM βίδε και λέω κάπου δεν τι χρησιμοποιήσαμε αυτέ. Λέω δεν μπορεί, κάτσε κάποιο, κάποιο βήμα παρέλειψα. Και όντω παρέλειψα ένα βήμα. Οπότε προ το τέλο, πριν κλείσω το βίντεο, θα προσθέσω ε, αυτό το κομμάτι. Είναι IM να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε λίγο. Ε, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Είναι στην ουσία για να αφού βάλουμε αυτό το κομμάτι και το βοηθήσει να πατήσει καλά. Κάτι τώρα δεν μα έμειναν. Βλέπετε αυτό που έλεγα ότι πρέπει να είναι από μέσα. Αυτό και έρχεται το άλλο, το κουμπώνει εδώ και το κρατάει καλύτερα. Και στην ουσία θέλουμε να βάλουμε μια IM βίδα εδώ για να το κρατήσει καλύτερα σε αυτή την τρύπα εδώ πάνω. Πρακτικά να το πατήσουμε λίγο να έρθει στη θέση του για να εφηγραμμιστούν αυτά, να κάτσουν να είναι μαζί πιο κολλητά, να πατήσουν λίγο καλύτερα και στην ουσία αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι και την άλλη φορά το ίδιο θα κάνουμε. Ελπίζω να μην μα έχει άλλο κομμάτι με το σασί. Γιατί μέχρι να τελειώσει τώρα εκεί το σασί και με τα κομμάτια που χρειάζεται και αυτά, δεν ξέρω. Εδώ στην ουσία το πιέζω λίγο αυτό να έρθει στη θέση του για να μπορέσουμε να βάλουμε την, την IM βίδα μα. Όπου τι τώρα δεν έπιασε, δεν πιάσαμε τρύπα γι' αυτό πάει όπου να είναι. Έλα, τώρα νομίζω πιάσαμε. Ναι, μισό να την καργάρω. Μία. Δε τώρα, σφίξε μια δες τωρα σφιξε Εντάξει, τώρα που έσφιξε καλά, δεν, ναι, και πολύ καλά και έβγαινε αυτό. Εμεί τώρα το θέλουμε να είναι καλά σφιγμένη αυτή η τρύπα. Αυτή η βίδα, μάλλον εδώ, για να πατήσει καλά εδώ, να μην το αφήνει να βγαίνει προ τα έξω, για να είναι καλά η γραμμή. Εδώ να είναι μαζί, να μην είναι το ένα πολύ προ τα έξω με το άλλο και φαίνεται πολύ έντονα αυτό το κενό. Ε, αυτά. Ε, αυτό στην ουσία αυτό το βήμα μόλι ξεχάσαμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω εδώ. Πρώτα τι λίγο μουσικά τα νεύρα έτσι πανίγω κλείνουνε. Αλλά τέλο πάντων, δεν βαριέζεται, δεν είναι ότι κλείνει καλύτερα. Αυτά. Δείτε το υπόλοιπο βίντεο που κλείνουμε. Και το παράθυρο προ τα μέσα, όχι, δεν θα ανοίξει. Λογικά ανοίγει προ τα έξω έτσι. Λογικά ανοίγει εδώ. Έ, ε, Λίγο, όχι πολύ, αλλά έτσι αυτό το λίγο που έχει να μα κάνει να ανοίγει είναι μια χαρά. Προ τα μέσα δεν είναι γιατί βρίσκει. Αλλά θέλω να κάτσει πιο καλά. Δεν μου αρέσει όπω κάθεται. Θέλω να κάτσει να κουμπώσει λίγο καλύτερα εδώ πίσω. Να αρθεί, εδώ. Να έρθει και να μπει έτσι. Γιατί καθόταν λίγο προ τα έξω. Μόλι το σκαλώσουμε κάπου έρχεται και κλείνει. Ναι, ρε φίλε. Και τώρα βάλαμε και το πίσω παράθυρο. Τι λε τώρα, ρε φίλε. Εδώ. Το πίσω τζαμ. Πάρα πολύ ωραίο που τα έχω κάνει χάλια. Θα καθαριστούν εννοείται. Μ' αρέσει, μου αρέσει. Μ' αρέσει, μ αρέσει όπως πάει, εντάξει, μ' αρέσει αυτό που βλέπω και μέσα, μ' αρέσει όπως έγινε ε, Ωραίο, ωραίο, είχαμε λίγο μπελάδες σήμερα, αλλά όλα θα γίνουν, εντάξει, το μοντέλο μας θα φτιαχτεί και θα βγει η τέρας, από εκεί και πέρα οι αναποδιές θα τυχαίνουν, ε, δεν βαριέσαι, δεν μας το ή τίποτα, συνεχίζουμε Αυτά, όπως είπα, ξεκινάμε με αυτό την για Παρασκευή, γιατί είχε δουλίτσα, όχι ιδιαίτερα δύσκολη δουλίτσα, εγώ έκανα κάποιες γάφες και αλλιώς η δουλίτσα που με αυτο για για σήμερα εύκολη ήταν και αλλιώ η δουλιτσα το παράθυρο εδώ και μέσα όπως όπω συνεχιζουμε να τον τίνουμε και άλλο για να βλέπουμε πώ θα γίνει και το εσωτερικό του. Ε, αυτά το βλέπετε και εσεί μου γράφετε εννοείται κάτω στα σχόλια όπω σα φάνηκε ό,τι θέλετε να μου γράψετε. Εννοείται να σα ευχηθώ και πάλι να έχετε τον όμορφο που σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογίε όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτμων μελών του καναλιού.